Έχω την κυρία Πηλίδου. Γιατί να τη πω καλημέρα πρώτα. Κυρία Πηλίδου, θέλουμε αυτόν τον αντιδραστήρα που έδειχνε ο κύριος Δανός. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εγώ πάντως, με αυτά που λέει ο κύριος Δανός, νιώθω πραγματικά πολύ μικρή και λίγο χαζή. Αλλά άμα κάτσεις μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να διαβάζει, δεν σταματά ποτέ να βλέπει, να κάνει, να ράνει, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά, έτσι, και σίγουρα δεν σκλεβάζουμε. Σίγουρα και πολύ χρήσιμα και τα όσα κάνει για την Κύπρο ο κύριος Δανός, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός συνεργάτης και βοηθά μέσα από τη δουλειά του και στο Science και ευρύτερα για να έχει Κύπρος θέση στο χάρτη της επιστήμης που αφορά το διάστημα και τις επιστημονικές εξελίξεις, και το συγχαίρω γι' αυτό, και σίγουρα είναι πολύ ωραίο ότι το φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και έχει και ο καθένας από εμάς την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για όλα να αυτά. Να σας πω, αν είναι εσάς συνεργάτη σας μία, εμάς είναι δύο, έχω να σας πω. Σίγουρα. Λοιπόν, κυρία Πηλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε. Ξέρω ότι τα πρωινά σας είναι δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι πολύ, σας κατανοώ πλήρως, πραγματικά. Όμως, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσετε κι εσείς και να πείτε τι ακριβώς ισχύει, αν θα λάβετε υπόψη σας την επιστολή που σας έστειλαν οι διαχειριστές από την Παρασκευή. Κυρία Πηλίδου, που βγάλαμε το θέμα και μιλήσαμε με τον διαχειριστή μεταφοράς, μας έχουν πάρει απίστευτα τηλέφωνα και μηνύματα τηλεθεατές και μας λένε, Κατερίνα, ήταν να πάμε να κάνουμε αίτηση. Κατερίνα, κάναμε την αίτηση και μας είπαμε ότι να περιμένουμε παραπάνω. Θα περιμένουμε παραπάνω. Και πραγματικά με λυπεί το γεγονός ότι μια χρειαστή επιστολή βάζει τον κόσμο σε τέτοιες ανησυχίες χωρίς να υπάρχει λόγος. Οπότε είναι σημαντικό όντως να μιλήσουμε σήμερα για να ξεκαθαρίσω πέραν πάσας αμφιβολίας ότι δεν θα σταματήσει το σχέδιο χορηγείο. Δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εξέταση των αδειών, ούτε και στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, όπου προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που προκαλούν τις καθυστερήσεις και όχι να δημιουργήσουμε περισσότερες καθυστερήσεις. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση των διαχειριστών εις απάντηση προς, αντιλαμβάνομαι, προς ένα αιτήματος της ΡΑΕΚ για σε σχέση με το νέο σχέδιο που έχουμε υποβάλει, είναι ακριβώς διότι θέλουμε να κάνουμε και άλλες καινοτομίες και νέα πράγματα, όπως το εικονικό net metering που είχε ενταχθεί για τα σπίτια, να διευρυνθεί με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και όρια, βέβαια, και στους εμπορικούς καταναλωτές υπό τη μορφή του peeling, δηλαδή virtual net peeling. Για να γίνουν όλα αυτά, σίγουρα χρειάζεται να εισαχθούν και να εφαρμοστούν κάποια μέτρα για καλύτερη διαχείριση του δικτύου. Όμως αυτό που μας λένε οι διαχειριστές που το διάβασα σήμερα σε ένα σημείωμα που μου έστειλε κάποιος ειδικός, είναι ότι επειδή έχει πανηγύρισει το χωριό και έχει κίνηση μίαν ημέρα, να σταματήσουμε τα αυτοκίνητα, την προσέλευση αυτοκινήτων όλες τις μέρες του χρόνου. Δεν είναι αυτή η απάντηση και σίγουρα δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση, και σίγουρα δεν χρειάζεται να είτε να πανικοβάλλουμε είτε και να τιμωρήσουμε τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι αυτοί που δυστυχώς επομίζονται και το κόστος των υψηλών λογαριασμών της ΑΕΚ, και ένας τρόπος ανακούφισης τους είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Μα είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν καθημερινά βάλτε φωτοβολταϊκά, ακριβώς. Είτε μπαίνετε στο σχέδιο είτε από μόνοι σας και μπορείτε οικονομικά. Δηλαδή, λέμε στον κόσμο, βάλτε φωτοβολταϊκά, και τώρα ξαφνικά τους λέμε, μα δεν σηκώνει το σύστημά μας. Ακριβώς. Τελικά το σύστημά μας σηκώνει, Υπουργέ μου, ή δεν σηκώνει? Το σύστημα μας χρειάζεται άμεσα αναβάθμιση και έχουν συμπεριληφθεί 130 εκατομμύρια στο Ταμείο Κύπρος το Αύριο, στο Ταμείο Δίκαιες Μετάβασης, στο Ταμείο RepowerEU, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στα οποία έχει δεσμευτεί ΑΕΚ, ούτως ώστε να γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, και οι αναβαθμίσεις θα γίνουν. Όμως δεν σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα πρέπει να τα σταματήσουμε όλα. Όπως είπα, το σύστημα σηκώνει τις περισσότερες μέρες βάσει των καιρικών δεδομένων, των καιρικών συνθηκών και του τι έχουμε στο σύστημά μας. Γίνονται κάποιες αποκόπες στα εμπορικά φωτοβολταϊκά όταν χρειάζεται να γίνει κάποια αναπροσαρμογή. Στα εμπορικά είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Όμως, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ακόμα και καμία λύση να μην εφαρμοζόταν σήμερα, μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα με το να γίνεται κάπως μεγαλύτερη αποκοπή στα εμπορικά, τα οποία βγάζουν και υπερκέρδη αυτή τη στιγμή, όπως είναι στημένη η αγορά.
χωρίς ο κόσμος να χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί. Άρα γιατί δηλαδή να λέω ότι θα κλείσω τα οικιακά φωτοβολταϊκά επειδή δεν βρήκα τρόπο ως διαχειριστής να τα ελέγξω ακόμη, πράγμα το οποίο είναι δική μου αρμοδιότητα σε συνεργασία με τη ΡΑΕΚ να γίνει αυτό. Ναι. Έβρετε τον τρόπο και τρόποι υπάρχουν και ακόμα και οι τρόποι για τους οποίους μας έχει γίνει η εισήγηση πιστεύω ότι μπορούν να πλουστευτούν και να επισπευθούν και να γίνουν και πολύ πιο εύκολα από ό,τι λένε οι διαχειριστές. Αλλά το σχέδιο μας εφαρμόζεται από το 2013 και είναι από το 2013 που γνωρίζουν οι διαχειριστές ότι δεν έχουν τρόπο να ελέγχουν τα οικιακά φωτοβολταϊκά διότι ποτέ δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να δουν πώς θα τα ελέγξουν. Και σου λέει αφού δεν τα ελέγχω και δεν ξέρω πώς αν μπαίνουν στο σύστημα, σταμάτατε εκεί. Όχι κύριε, ναι, κάμε μια ανακατανομή καταρχάς αν θέλεις, διότι η ΡΑΕΚ έχει και έναν επιτρεπόμενο όριο για τα οικιακά, ναι. Το οποίο έχει ξεπεραστεί, δεν υφίσταται, δεν εφαρμόζεται πλέον, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εκείνον το όριο. Προφανώς αν θέλουμε να κάνουμε πράσινη ανάπτυξη και αν θέλουμε ο κόσμος να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά, πρέπει εκείνον το όριο να το διευρύνουμε και αυτό λέμε στο νέο μας σχέδιο για τα ιδιοκατανάλωση, ότι θέλουμε να διευρυνθούν αυτά. Στο νέο σχέδιο, κάτι που να αφορά τα οικιακά φωτοβολταϊκά, υπάρχει που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ο οποίος τώρα θα μπει στη διαδικασία, ας πούμε. Δυστυχώς, και εγώ ίδια δεν το είχα ξεκαθαρό στο νου μου στην αρχή, όταν ανέλαβα το σχέδιο ιδιοκατανάλωσης. Είναι το σχέδιο ομπρέλα, που ουσιαστικά διέπει και προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο βάζουμε τα φωτοβολταϊκά. Δεν είναι το σχέδιο χορηγίων. Το σχέδιο χορηγίων είναι άλλο πράγμα το οποίο τρέχει, το οποίο θα συνεχίσει να τρέχει. Έχουμε βάλει πάρα πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια μέσα σε εκείνον το σχέδιο και θα συνεχίσει να τρέχει απρόσκοπτα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε εκείνον το σχέδιο χορηγιών. Μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να κάνει τις αιτήσεις του κανονικά και να παίρνει εγκρίσεις κανονικά. Εκείνο που εμείς έχουμε προτείνει. Ο σχεδιασμός ο δικός σας, κάποιες αλλαγές στο σχέδιο ίδιο κατανάλωση, στο σχέδιο ομπρέλα δηλαδή, στο οποίο εφαρμόζονται συνεχώς βελτιώσεις. Μία βελτίωση ήταν το εικονικό net metering που είπα πριν. Τώρα, πέραν από τις βελτιώσεις που εισηγούμαστε, που είναι όπως είπα και πριν και η εμπορική και η επέκταση του virtual στους εμπορικούς, υπάρχουν και κάποιες βελτιώσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια των διαχειριστών σε σχέση με τον έλεγχο. Και ναι, εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, να εφαρμοστεί η αποθήκευση. Ήδη για την αποθήκευση έχουμε βάλει 80 εκατομμύρια κονδύλια μέσα στα επόμενα χρόνια για να γίνουν σχέδια και για μεγάλο κεντρικό σύστημα αποθήκευσης, στο οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει και η ΑΕΚ στην προσφορά για να μπορέσει να εγκαταστήσει και εκείνη μηχανισμούς αποθήκευσης. Όμως ήδη μέσα στο εξοικονομώ αναβαθμίζω από το 2021, το εξοικονομώ αναβαθμίζω για τις κατοικίες, αλλά και το εξοικονομώ αναβαθμίζω για τις επιχειρήσεις που τρέχει τώρα. Όπως επίσης το εξοικονομώ αναβαθμίζω που θα προκηρυχθεί εντός της εβδομάδος για τις κατοικίες ξανά, όλα αυτά καλύπτουν την αποθήκευση και για τα σπίτια. Αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι για την αποθήκευση. Το έχω απορία. Εντάξει, έβαλα και εγώ φωτοβολταϊκά και όντως η διαφορά είναι απίστευτη πραγματικά στους λογαριασμούς. Γιατί όμως εγώ στο σπίτι μου αυτό που παράγω δεν μπορώ να το αποθηκεύσω και να έρχεται να μειώνεται ακόμα περισσότερο είναι από την άποψη. Είναι πολύ καλή ερώτηση και είναι όταν κάνει κάποιος μέσα από το εξοικονομώ αναβαθμίζω, κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση συν τοποθέτηση φωτοβολταϊκών αν θέλουμε. Είναι το δεύτερο σχέδιο μας, το πιο διευρυμένο, όχι εκείνο που απλά πιάνουμε μια χορηγία και βάζουμε τα φωτοβολταϊκά. Μέσα από εκείνο το σχέδιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να βάλουμε και αποθήκευση στο σπίτι μας και να τη χρησιμοποιούμε και μία από τις μεγάλες άλλες αλλαγές που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ τώρα μέσα από την αναβάθμιση του δικτύου είναι και η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Όταν λοιπόν έχεις αποθήκευση και έχεις και έξυπνο μετρητή, μπορείς να βλέπεις πότε κάνεις τη μεγαλύτερη σου κατανάλωση και να προγραμματίζεις τις δουλειές σου και τις ενεργοβόρες δραστηριότητες του σπιτιού, ούτως ώστε να χρησιμοποιείς την ενέργεια που παράγεις και να μειώσεις ακόμα περισσότερο τους λογαριασμούς. Μέχρι 5 το απόγευμα, παιδιά, μέχρι που έχει ρε φως έξω. άμα έχουμε πλυντήρια, ιστορίες, όταν υπάρχει κάποιος στο σπίτι εκεί, εμείς που μπαίνουμε πιο αργά. Και να πω ότι έχουμε και σχέδιο που τρέχει τώρα, το οποίο είναι για την εγκατάσταση σημείου φόρτισης στο σπίτι για ηλεκτρικών αυτοκινήτων και εκείνο το σχέδιο επιδοτεί το φορτιστή, γιατί ακριβώς μπορεί, συγγνώμη την μπαταρία, διότι μπορεί κάποιος να φορτιστεί
φορτίζει το όχημα του τη νύχτα, να, προφανώς. Και να, το ρωτήσω, φορτίζει με ενέργεια από φωτοβολταϊκά και με μπαταρία. Απλά η μπαταρία είναι πιο δαπανηρή, πιο δαπανηρών έξοδο. Και ίσως γι' αυτόν τον λόγο δεν το επιλέγουν τόσο πολύ. Δηλαδή, κάποιος που θα κάνει την ενεργειακή αναβάθμιση, θα διαλέξει πέντε πράγματα να κάνει στο σπίτι του. Μπορεί να μην διαλέξει την αποθήκευση λόγω του ότι ακόμα η τεχνολογία είναι σχετικά καινούργια και το κόστος είναι σχετικά ψηλό σε σχέση με άλλα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που δεν έχω βάλει αποθήκευση και παίρνω το παράδειγμα το δικό μου, δεν είναι μέσα από το σχέδιο που έβαλα τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, εγώ που έχω τώρα τα φωτοβολταϊκά, μπορώ να προσθέσω αποθήκευση στο σύστημα το δικό μου? Σίγουρα η αποθήκευση μπορεί να προσθεθεί ανά πάσα στιγμή. Απλά είναι αυτό που είπα, ότι υπάρχει και η ευκαιρία κάλυψης της μέσα από το καινούριο μας σχέδιο που θα προκηρυχθεί τώρα. Όμως εκείνο το σχέδιο, το εξοικονομώ, να βαθμίζω, πρέπει να πετυχαίνει και κάποια εξοικονόμηση, ώστε κάποιος να μπορεί να επωφεληθεί. Διότι οι δαπάνες είναι ψηλές, καλύπτουν περισσότερες από 30.000 ευρώ σε εκείνο το σχέδιο όταν γίνουν διάφορες αναβάθμισης. Εγώ θα κρατήσω αυτά που είπατε. Ότι δεν έχει υπάρχει περίπτωση να διακοπεί το οτιδήποτε για τους πολίτες. Αυτοί που περιμένουν θα περιμένουν στη σειρά τους, όπως ήταν, δεν θα καθυστερήσουν άλλον. Ήδη υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Επειδή το γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τις λύσουμε. Ο κόσμος πάρα πολύ. Αυτό θα πρέπει να το δείτε λίγο. Ναι. Το κρατάω αυτό και θα δούμε και την εξέλιξη μαζί με τους διαχειριστές. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, Υπουργέ μου. Μου επιτρέπετε να προσθέσω, παρακαλώ, κάτι τελευταίο. Στις 2 του μηνός διοργανώνουμε εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου σχεδίου χορηγιών του Εξοικονομώ να βαθμίζω για τις κατοικίες και θα μεριμνήσουμε ώστε να είναι live και στο Facebook και στα κανάλια του Υπουργείου. Και εμείς θέλουμε εδώ κάποιον άνθρωπο να μας ενημερώσει 2 του Φεβράρι το πρωί. Πολύ ευχαριστώ. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.